cos palma e gatin organos e tu fos anterior me epitelus que αν υπάρχει κάτι άλλο πάνω σε αυτό το μείζωνο ζήτημα. Κύριε Σμιρνιώτη. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Πριν δύο εβδομάδες περίπου έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπό τον κύριο Βεβιδάκη, τον πρώην υφυπουργό. Και ελπίζουμε να ξεκαθαριστούμε μέσα στην αυτή τη εβδομάδα ή στην επόμενη το θέμα της μεταβατικής διαχείρισης. Και αναμένουμε στις 11 Ιουνίου να δούμε πώς προχωρεί ο διαγωνισμός, γιατί είναι η ημερομηνία που θα κατευθούν οι προσφορές για τον διεθνή διαγωνισμό με το σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Με το ΦΟΣΑ. Σχετικά με το ΦΟΣΑ έχουμε τελειώσει ήδη η εργαδία. Έκλεισε μέσα στην εβδομάδα θα γίνει και το Συμβούλιο για να τελειώνουμε και τυπικά να εντοπιστεί η έκθεση του ορκωτού. Το ίδιο με την Αργολίδα και η ενημέρωση που έχουμε ότι μέχρι τις 10 Ιουλίου θα τελειώσει και μια ενότητα της Κορινθίας Κόρινθος, αν κάνω λάθος. Θα μας πούνε από το ΙΠΕΚΑ ποια λύση προκρίνουν, συστήνουν για τη μεταβατική διαχείριση. Από αυτά τα οποία υπόθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση υπό τον κύριο Βελβιδάκη. Λοιπόν, το θέμα το κύριο για το οποίο συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ είναι το Φεστιβάλ Αγροτουρισμού Επιδαύρου. Εγώ λέω από πρώτα την υποχρέωσή μας να παρευρεθούμε μεθαύριο Παρασκευή στο παλιό λιμάνι κάτω που γίνονται οι εκδηλώσεις. Παρακαλώ τον Κώστα, τον Κάτσιο, τον Δήμαρχο Επιδαύρου να λάβει το λόγο. Και παρακαλώ και ένα μέλος από την υπαλληλία που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα να μας ενημερώσει για όλα αυτά τα οποία θα συμβούν. Εμείς συνεδριάσαμε με δύο πρακτικά εδώ. Δεν ξέρω αν το έχετε μπροστά σας το πρακτικό. Ο προϋπολογισμός είναι 8.300, το περίπτερο θα έχει 24 τετραγωνικά. Συμβαίνει 24 τετραγωνικά. Θα κοιμηθούμε κιόλας λοιπόν. Θα προβληθούν όλοι οι Δήμοι όσοι φέρουν διαφημιστικό υλικό. Το στήσιμο και θα γίνει με μια εταιρεία η οποία έχει εμπειρία κτλ. Είναι το πρώτο πρακτικό. Τη δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού τρίπτυχου εντύπου με 5.000 τεμάχια. Μια σακούλα 2.000 τεμάχια τα οποία θα φέρει το ΠΕΔ με διαστάσεις 24-37 και να σταλεί επιστολή σε όλους τους Δήμους για να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και το δεύτερο πρακτικό αναθέτει στην εταιρεία, στην Matrix, για να φτιάξει το περίπτερο και να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Το ποσό είναι 7.626 συν ένα μικρό ποσό το οποίο θα είναι κάποιος άνθρωπος εκεί, ο οποίος θα είναι όλα και τα 5 Παρασκευή Σαββατοκύριακα. Όλα αυτά μαζί είναι 8, κάτι λιγότερο από 8.300. Δεν ήσαν όλα διαδικαστικά τα θέματα. Ήταν το σημαντικό ζήτημα η έκθεση αγροτουρισμού, η οποία ξεκινάει μεθαύριο Παρασκευή στην Επίδαυρο. Θα είμαστε οι Δήμαρχοι εκεί, 7.30 ώρα, όπου θα κάνουμε και τα εγκαίνια του περιπτέρου μας. Ανακοινώθηκε εδώ, το ακούσατε, ένα περίπτερο 24 τετραγωνικών μέτρων, μέσα από το οποίο θα προβάλλονται τα προϊόντα μας, αλλά και οι τουριστικές δυνατότητες που έχει η περιοχή του καθενός. Παράλληλα, θα προβάλλονται και κάποιες ταινίες μικρού μήκου με τις φυσικές καλονές, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα γενικά των Δήμων της Περιφέρειας Πολυβολίου. Είπατε και δύο λόγια για το σπίτια, την ώρα. Κοιτάξτε, οι Δήμαρχοι δυστυχώς είμαστε απελπισμένοι από τις εξελίξεις. Το είπα και μετά τη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπό τον κύριο Βελβιδάκη. 4 Υπουργεία ασχολούνται με το θέμα των απορριμμάτων. Προσθέστε την αποκεντρωμένη 5, την περιφέρεια 6, τους Δήμους 7, για να καταλάβετε γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση. Είμαστε απογοητευμένοι και απελπισμένοι για τα προσεχή 2-3 χρόνια, όπου θα εκτιμούμε ότι θα αρχίσει να υλοποιείται ο σχεδιασμός της περιφέρειας και αν όλα πάνε καλά δώσει ο διαγωνισμός αποτέλεσμα. Θέλουμε 3 χρόνια. Τι θα κάνουμε σε αυτά τα 3 χρόνια? Θα κουβαλάμε τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί? Θα τα πετάμε στις κομματερές? Εμείς δεν θέλουμε τίποτε από όλα αυτά. Με ομόφωνη απόφασή μας εδώ και ένα χρόνο συμφωνήσαμε στο
η ΠΕΚΑ για την μεταβατική διαχείριση. Δεν έχει γίνει δυστυχώς τίποτα μέχρι τώρα. Μας λένε ότι στις προσεχείς ημέρες θα μας ανακοινώσουν τη μέθοδο. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να μαζεύει τα σκουπίδια. Πού θα τα πάει, πρέπει να τα βρουν αυτοί που χειρίζονται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και αν όλα δεν έχουν ρυθμιστεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013, τα χρήματα θα χαθούν. Και αυτό θα είναι άλλη μία τραγωδία. Είναι δυνατόν 3-4 υπουργεία και τόσοι εμπλεκόμενοι να βγάλουν άκρη? Είναι μία πραγματικότητα η οποία μας συμβίβει, μας δημιουργεί φοβερά προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων μας και, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στενοχωρούμαστε για το κράτος μας, για την απόδοσή του και για τις λύσεις που δίνει ή καλύτερα δεν δίνει.